Καλημέρα σας, ονομάζομαι Μεταξία Κινίκη, είμαι λογοθεραπεύτρια. Έχω δραστηριοποιηθεί και παλιότερα στον Ομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα θα είμαι εδώ, στην πόλη σας, στη Σιτία. Ασχολούμαι με τις διαταραχές ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας. Και γι' αυτό έχουμε έρθει να μιλήσουμε σήμερα. Ωραία. Θα μας εξηγήσεις τι είναι η λογοθεραπεία. Η λογοθεραπεία λοιπόν είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, τις ομιλίες και τις επικοινωνίες σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Ωραία. Πώς θα καταλάβει ένας γονέας ότι το παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα και ότι θα πρέπει να σας επισκεφτεί. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι συνήθως όταν ένας γονιός έχει κάποια αμφιβολία για όσο έχει να κάνει με την ομιλία ή το λόγο του παιδιού του, τις περισσότερες φορές αυτό σημαίνει ότι όντως κάτι δεν πάει καλά. Το πιο καλό που μπορούσε να κάνει ένας γονιός είναι να απευθυνθεί σε ένα λογοθεραπευτή ώστε να γίνει μια αξιολόγηση σε μικρή ηλικία, δηλαδή από νηπιακή ηλικία, να γίνει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση ώστε να αντιμετωπιστούν νωρίς τυχόν δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία του παιδιού. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι μια δυσκολία που δεν αντιμετωπίστηκε στο νηπιαγωγείο μπορεί αργότερα πηγαίνοντας το παιδί στο δημοτικό σχολείο να μεταφέρει, να βγάλει μια μεγαλύτερη μαθησιακή δυσκολία, κάτι φυσικά που δεν είναι καλό. Νίκη, εσύ πώς αποφάσισες να έρθεις εδώ στη Σιτία και να κάνεις αυτή τη δραστηριότητα? Δουλεύοντας στον Άγιο Νικόλαο, στο ΚΕΔΙ, εκεί που είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται στις μαθησιακές, στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, είδα μια αρκετά μεγάλη ανάγκη στην περιοχή της Σιτίας και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με τα περιστατικά εδώ πέρα. Νίκη, θα θέλαμε να μας πεις πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσει μια συνεδρία και γενικά το πρόγραμμα που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδάκι. Το ιδανικό, η συχνότητα, η ιδανική είναι 2 φορές την εβδομάδα, ώστε το παιδί να προλαβαίνει να κάνει μια προετοιμασία από τη μία φορά στην άλλη, καθώς δίνονται κάποιες ασκήσεις στις περισσότερες διαταραχές για την γρηγορότερη αποκατάσταση της δυσκολίας ενός παιδιού. Βέβαια, σίγουρα πολλές διαταραχές θα ήταν αρκετό και το μία φορά την εβδομάδα. Η συνεδρία μας διαρκεί είναι στα 45 λεπτά με μία ώρα και από εκεί και πέρα ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες, 2 με 3 μήνες, ένα εξάμεινο ανάλογα πάντα τη διαταραχή και το τι ανάγκες έχει το παιδί. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τα ασφαλιστικά ταμεία χορηγούν ένα αρκετά σεβαστό ποσό για τις συνεδρίες λογοθεραπείας και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει και ο κόσμος, καθώς θα μπορούν να περάσουν από μια αξιολόγηση από το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, να πάρουν μια γνωμάτευση και στη συνέχεια σε συνεργασία με το λογοθεραπευτή τους που θα είναι συμβατός με τα ασφαλιστικά ταμεία να παίρνουν ουσιαστικά τα χρήματα από τις συνεδρίες πίσω. Θα θέλαμε, Νίκη, να μας πεις για άλλη μια φορά σε ποια ηλικία, από ποια ηλικία θα πρέπει ο γονέας να ενδιαφέρεται για το παιδί του. Λοιπόν, οι γονείς ήταν καλό να έρχονται σε επαφή με ένα λογοθεραπευτή πριν το παιδί ξεκινήσει να πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, εκεί στα 4, στα 5, στην νηπιακή ηλικία θα ήταν καλό να υπάρχει η πρώτη επαφή. Ωραία. Όσον αφορά τη Σιτία τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα στο τι απαιτήσεις μπορεί να έχει εδώ η περιοχή. Έχεις σχηματίσει κάτι? Κάποια εικόνα συγκεκριμένη, όχι, προς το παρόν ακόμη δεν έχω. Ωστόσο όμως σίγουρα πιστεύω ότι πολλοί γονείς θα έχουν κάποιους προβληματισμούς ή απορίες σχετικά με την ομιλία και το λόγο των παιδιών και είμαι διαθέσιμη να μιλήσουμε και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχουν. Νίκη, εκτός από τις δυσκολίες στην ομιλία, σε τι άλλο απευθύνεται η λογοθεραπεία? Λοιπόν, η λογοθεραπεία, πέρα από τα προβλήματα λόγου, ένας λογοθεραπευτής μπορεί να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα θεραπευτικό
και για μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή όπως είναι ο αυτισμός ή σε μια νοητική υστέρηση. Επίσης, ένας λογοθεραπευτής ασχολείται με περιστατικά που έχουν να κάνουν με τη διάσπαση προσοχής και την υπερκινητικότητα παιδιών ή και αν έχει εξειδικευτεί στην ειδική αγωγή, μπορεί επίσης να σχεδιάσει και ένα πρόγραμμα για ένα παιδί που παρουσιάζει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή ή και μια ειδική μαθησιακή δυσκολία όπως είναι η γνωστή σε όλους μας δυσλεξία. Είναι λοιπόν μια ευρεία γκάμα των περιστατικών και σίγουρα όποιος γονιός έχει κάποια απορία σε κάτι από αυτά μπορεί να επικοινωνήσει για να το συζητήσουμε. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση λέγοντάς μας πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου όταν χρειάζεται για το παιδί του μια τέτοια είδους θεραπεία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα μπορεί κάποιος να καλέσει είναι το 6987-940-0516. Μπορεί οποιοσδήποτε γονιός ενδιαφέρεται να καλέσει, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε και από κοντά οτιδήποτε τον απασχολεί ή οποιαδήποτε πορεία έχει σχετικά με το λόγο ή και την ομιλία του παιδιού. Ο χώρος μας βρίσκεται στην οδό Λεθιωτάκη 15. Είναι κοντά στην οδοπλαστήρα για να ενημερώσουμε και τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Να σου ευχηθούμε από την πλευρά μας να έχεις ένα καλό ξεκίνημα σε αυτό που κάνεις και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω πραγματικά να βοηθήσω με τη δουλειά μου τον κόσμο της θητείας.